λοιπόν, λέει σε κάποια φάση ότι πρέπει να μάθεις να είσαι σαν το νερό, να είσαι ρευστός. Δηλαδή να παίρνεις σχήμα. Έχω στο γραφείο μου διάφορα άδεια βάζα, τα οποία πραγματικά, γελάει η Χριστίνα γιατί είναι συνεργάτη πάνω στο γραφείο. Τα οποία πραγματικά αναρωτιόμουν γιατί δεν τα έχω γεμίσει με λουλούδια, δεν έχω βάλει λουλούδια, δεν κάνω τίποτα. Κάποια στιγμή είπα, μα εμένα μου κάνει νόημα αυτό το πράγμα. Γιατί εγώ κάνω χώρο, αυτό κάνω. Γιατί θα γίνω εγώ το νερό και ο άλλος το βάζω, ή θα γίνω εγώ το βάζω και εκείνο το νερό όταν θα το έχει ανάγκη. Να μην έχει σχήμα λοιπόν. Να ξέρει τι είσαι, να έχει υπόσταση, αλλά να μην έχει σχήμα, να μην έχει στεγανά. Και αυτό είναι που κάνει ένα υπαρξιακό θεραπευτή. Αφήνει τα δικά του στεγανά στην άκρη. Πώς? Έχοντας ενημερότητα. Ξέροντας ποια είναι τα δικά του στεγανά, ξέροντας ποια είναι τα δικά του τα όρια. Και έχει και μια αποστολή. Η αποστολή που έχει είναι να κατασκευάσει με το θεραπευόμενο του ένα χάρτη. Και να βάλει αυτό το κόκκινο point, το point of interest. Είστε εδώ. Πώς λέει στο μετρό, αν έχετε καθεί, είστε εδώ. Αυτό λοιπόν προσπαθεί να κάνει ο θεραπευτής, ο πραξιακός. Ούτε να ανακουφίσει τα συμπτώματα, ούτε να σε κάνει να μην στεναχωριέσαι, ούτε να σου κάνει τη ζωή πιο όμορφη. Όχι. Απλά να σε βοηθήσει να δεις πού βρίσκεσαι. Γιατί αν ξέρεις πού βρίσκεσαι, θα ξέρεις και πού θες να πας. Τελικά ο άνθρωπος, έλεγε ο Φράγκλιν, δεν πρέπει να αναρωτιέται ποιο είναι το νόημα της ζωής του, αλλά να αναγνωρίζει ότι είναι αυτός που ρωτά. Με λίγα λόγια, η ζωή ανακρίνει κάθε άνθρωπο. Μόνο αυτός μπορεί να απαντήσει στη ζωή του. Και στη ζωή απαντά κανείς όντας υπεύθυνος. Το να ζεις τελικά σημαίνει να παίρνεις την ευθύνη. Να βρεις τις κατάλληλες απαντήσεις στα προβλήματα και να φέρεις σε πέρα τις δοκιμασίες που σου βάζει να να είσαι responsible. Και να μπορείς να απαντάς responsible. Και ο θεραπευόμενος να μάθει να το κάνει, αλλά να το κάνουμε κι εμείς. Να μπορούμε να απαντάμε με ευθύνη, να στεκόμαστε με ευθύνη απέναντι στον άνθρωπο που έχουμε. Μία αναλογία που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ στην ψυχοθεραπεία και μου κάνει πολύ νόημα είναι η φωτογραφία. Σαν να έχεις φακούς. Εστιάζεις και αποεστιάζεις. Μπορείς να βλέπεις ευρυγόνια, τη συνθήκη που φέρνει ο θεραπευόμενος και μετά να εστιάζεις στην πιο μικρή λεπτομέρεια και ξανά να μπορείς να κάνεις το zoom in και zoom out. Αυτό μαθαίνουμε να κάνουμε εμείς στην εκπαίδευσή μας. Αυτό μαθαίνει να κάνει και ο θεραπευόμενος στη ζωή του. Να κάνει zoom in και zoom out. Να μπορεί να έχει τη μεγάλη και τη μικρή εικόνα. Παρατηρούμε το ανθρώπινο φαινόμενο σε διαφορετικά επίπεδα κοντινότητας και ανάλυσης. Δεν θα μιλήσω για τις τέσσερις διαστάσεις τώρα, γιατί νομίζω ότι δεν έχω πολύ χρόνο. Ωστόσο, στην ουσία είναι ένα κατασκεύασμα, έτσι, το οποίο χρησιμοποιούμε υπαρξιακά, χωρίζοντας σε τέσσερις σωματική, προσωπική, κοινωνική και πνευματική διάσταση τον τρόπο με τον οποίο υπάρχουμε στη ζωή και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε στην ψυχοθεραπεία με διαφορετικούς τρόπους. Ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι πολύ απλά ψυχοεκπαιδευτικά το χρησιμοποιούμε για να καταλάβει περίπου άλλος πώς κινείται. Σχέση. Δεν είμαστε παρατηρητές, είμαστε συγκοινωνοί, συγκατασκευαστές. Συνεξαρτώμενοι. Αυτή είναι μια πολύ πολύ ωραία κουβέντα που έμαθα στο ΑΚΜΑ. Ήταν το πρώτο μέρος στο οποίο δοκίμασα να εκπαιδευτώ και με απέριψαν λόγω ηλικίας. Θα πω εγώ το παραπάνω λίγο. Συνεξάρτηση. Να μην είμαστε ανεξάρτητοι, γιατί αυτό σημαίνει ότι δεν σχετιζόμαστε. Είμαστε σε συνεξάρτηση. Και όπως έλεγε και ο κύριος Χόφμαν, να προχωρήσουμε από την αυτοπραγμάτωση στην συμπραγμάτωση. Γιατί όπως είπαν προηγουμένως τα κορίτσια, όντως αλλάζει ο θεραπευτής. Αλλάζει ο θεραπευόμενος, αλλάζει ο θεραπευόμενος, αλλάζει ο θεραπευτής. Και ποια είναι η μέθοδος που χρησιμοποιούμε.